Έχουμε βάλει το μείγμα που φτιάξαμε, το οποίο το προσέχουμε, το θέλουμε αφράτο, να μην μας φύγει ο αέρας. Το περάσαμε στην ειδική σακούλα ζαχαροπλαστικής, αλλά κρατάτε το μυστικό που μας είπε πριν από λίγο ο Χρήστος, ότι αν δεν έχουμε, δεν χρειάζεται να παναγοράσουμε. Αν δεν είμαστε τόσο συχνοί στο να κάνουμε γλυκά τόσο περιποιημένα, παίρνουμε τη σακούλα την τύπου πολυμπάκ που βάζουμε μέσα, ό,τι θέλουμε να αποθηκεύσουμε και τη χρησιμοποιούμε. Πάλι τη ζουλάμε με τέτοιο τρόπο, τη χρησιμοποιούμε για να το φτιάξουμε. Χωρίσαμε το μείγμα στη μέση. Στο άλλο μισό μείγμα, λοιπόν, θα ρίξουμε και το κακάο για να το κάνουμε σοκολάτα. Ένα μικρό ανακάτεμα να απορροφηθεί το κακάο τη συνταγή. Και εδώ ίσως θα μπορούσατε, αν θέλετε, στο μείγμα του κακάο, αυτό που σας είπα και πριν, να βάλετε και λίγο ξύσμα πορτοκάλι. Σοκολάτα πορτοκάλι είναι πολύ ωραίο συνδυασμός, οπότε ίσως, αν θέλετε, μπορείτε το μισό κέικ που θα το δείτε βέβαια που στέλνει σε λωρίδες, να έχει και μία μικρή γεύση πορτοκαλιού. Βλέπετε, ανακατεύουμε ελαφρά. Και όπως βλέπετε, έχω πάρει σπάτουλα, δεν έχω πάρει το σύρμα, για να μην χάσουμε αρκετό από τον αέρα αυτό που λέγαμε και πριν, μέχρι να απορροφηθεί όλο το κακάο και το μείγμα μας να γίνει σοκολάτας. Αυτό λοιπόν το μείγμα το βάζουμε σε μια δεύτερη σακούλα που ξαναλέω ότι αν δεν έχετε σε μια σακουλίτσα τύπου πολυμπάγκ. Από αυτό εδώ τον τρόπο. Είπα και πριν ότι έχουμε τρία τσέρκια τα οποία τα έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει. Αν θέλετε και δεν έχετε εσείς, ξαναλέω ότι μπορείτε να κάνετε με ένα μολύβι να χαράξετε τρεις κύκλους ουσιαστικά στη λαμαρίνα με τη λαθοκολά σας για να το χρησιμοποιήσετε σαν πατρόν για αυτό που θα κάνουμε. Αυτό θα το αφήσω στην άκρη. Για να δούμε πώς θα το κάνεις όμως. Λοιπόν, έχουμε τρία τσέρκια, ξαναλέω. Στα δύο από τα τρία θα ξεκινήσουμε με το λευκό μείγμα, κάνοντας ένα ουσιαστικά κύκλο, όχι πολύ μεγάλου ύψους, εδώ. Το ίδιο και εδώ. Και στη συνέχεια παίρνουμε το κακάο και ξεκινάμε. Στο τρίτο πλέον τσέρκι ξεκινάμε με το σοκολάτας και συνεχίζουμε ένα λάξ και εδώ. Ένα δαχτυλίδι κάθε φορά. Και πάμε. Αυτό θα το ψήσουμε μετά. Ναι, αμέ. Θα το ψήσουμε σε 180 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα, για περίπου 20 λεπτά. Βλέπετε λοιπόν ότι το πάμε ένα λάξ. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Εδώ. Σχεδόν τελειώνουμε με αυτό. Εδώ μία μικρή κυρίτσα από το βανίλιας. Και εδώ μία σοκολάτας. Και είναι έτοιμο για ψήσουμε. Ναι, αυτό εδώ θα ψηθήσω σε 180 βαθμούς, ξαναλέω. Περίπου αέρα. Για 20 λεπτά αέρα στη μέση του φούρνου μας. Έχω βάλει εγώ εδώ. Ανάλογα και το φούρνο μας, κλασικό τεστ με το μαχαιράκι, βλέπουμε αν είναι έτοιμο. Και τώρα θέλω να κάνουμε και μία κρέμα τύπου βουτυρόκρεμα, όπου θα τη χρησιμοποιήσουμε για να κολλήσουμε ουσιαστικά τα τρία μας κέικ και για να δώσουμε και γεύση. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά το βούτυρο της Άριστον, 250 γραμμάρια. Στο μίξερ. Να πάρω το. Και εγώ να πω ότι θέλω να δώσω το σημερινό δώρο τηλεφωνικά εννοώ της Άριστον στο νομό Αττικής. Οπουδήποτε από νομό Αττικής. 2-10-6-43-3-10. Ποια τυχερή φίλη θα προλάβει να πάρει πρώτη από νομό Αττικής ή να κερδίσει και το σερβίτσιο αλλά και τα προϊόντα της Άριστον. Αυτό που κάνουμε λοιπόν τώρα. Είναι σήμα το τζολιά, το να ξέχασα. Είναι να αφρατέψουμε λίγο το βούτυρο, να πάρει αέρα γιατί μέσα σε αυτό θα ρίξουμε ζάχαρη άχνη. Αυτό εδώ που φτιάχνουμε, πολύ ίσως να το γνωρίζετε και σαν frosting βουτύρου που το βάζουμε πάνω από cake, frosting βουτύρου ή cupcakes. Είναι αυτό το κλασικό που κάνουμε σχεδιάκια. Όταν λοιπόν αφρατέψει το βούτυρό μας καλά, θα ρίξουμε τη ζάχαρη άχνη, την οποία θέλω να την έχετε κοσκινήσει, για να μην κάνει τα γρομπαλάκια, να είναι πολύ πιο βελούδινη η υφή της. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το μίξερ στο χτύπημα για να μας πετάξει έξω τη ζάχαρη, δυναμώνοντας σιγά σιγά. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο μπορείτε να φτιάξετε και ένα frosting βουτύρου, μια βουτυρόκρεμα, αν μπορούμε να την ονομάσουμε και έτσι, με λίγο χρώμα. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε χρώμα ζαχαροπλαστικής, τα υγρά τα χρώματα ζαχαροπλαστικής και να ρίξετε μέσα, και αν είναι για παιδικά γενέθλια για παράδειγμα, να διακοσμήσετε αντίστοιχα με πολλά χρώματα από την βουτυρόκρεμα. Μέσα εδώ λοιπόν, όσο θα απορροφά το βούτυρο, τη ζάχαρη, την άχνη, θα ρίξουμε και κρέμα γάλακτος. Η οποία κρέμα γάλακτος βοηθά στο να μαζέψει το μείγμα και να γίνει λίγο πιο αφράτο. Και όσο βάζει και χτυπάει, δώστε μου τη γραμμή από νομό Αττικής, ξαναλέω, γιατί δεν με πειράζει όπου θα είναι, οπουδήποτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Γεια σου κορίτσι μου, γλυκό, είμαστε χρόνια μια χαρά. Πολλά. Ευχαριστούμε σας πολλά, πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Έκανα πολύ καιρό να πιάσω γραμμή. Είδες, χαίρομαι πάρα πολύ. Πες μου το όνομά σου, σε παρακαλώ.
Λέγομαι Βάσο. Από πού είσαι? Από Περιστέρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βάσο μου, δες τι κέρδισες. Όλο το σερβίτσιο, όταν λέω το σερβίτσιο εννοώ των πιάτων. Μην μπερδεύεστε με τους στολισμούς τους υπέροχους που κάνουν με τα λουλούδια, με τις άλλες πιατέλες, γιατί θέλαμε να βάλουμε μέσα και τα ρόδια, όχι εμείς οι άριστον, γιατί πάνω απ' όλα να μας αρέσει και οπτικά αυτό που βλέπουμε. Ό,τι αφορά πιάτα, όλο αυτό το υπέροχο σερβίτσιο μαζί με τα προϊόντα της άριστον, αυτά που θα σου έρθουν σπίτι είναι αυτά που μπορούν και να ταξιδέψουν χωρίς που δεν χρειάζονται, θέλω να πω, ψυγείο. Είναι τα συγκεκριμένα. Αυτά πολύ θα θέλαμε να τα στείλουμε τα βούτυρα τα τύπου Κερκύρας, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες και μην ξεχνάς ότι αυτό το προϊόν το οποίο δοκίμασέ το και στα γλυκά αλλά και στα φαγητά έρχονται Χριστούγεννα, θα φτιάξουμε ψητά, χαμός θα γίνει, να μην μας κοβολήσει όλο το σπίτι. Να θυμάστε ότι το σημαντικότερο του εκτός από τη γεύση είναι ότι είναι χωρίς χοληστερόλη, με φυσικά αντιεξοδοτικά και βιταμίνη ε και ω3. Όλα αυτά μέσα σε αυτή τη συσκευασία, όλα. Όλα, όλα. Λοιπόν, τα έχουμε βγάλει από το φούρνο. Τα έχετε αφήσει λίγο να μην είναι καυτά. Ναι. Και έρθουν και μας λιώσουν μετά κρυώσει, τα υπόλοιπα. Το πώς είναι αυτό που λέμε το εναλλάξ. Ναι. Και στη συνέχεια, με την κρέμα βουτύρου που έχουμε φτιάξει αυτό, θα λείψουμε σε 2 από τα 3 cakes. Mm-hmm. Εδώ. Αυτό θα βοηθήσει και να κολλήσει καλύτερα και να δώσει και λίγο την γεύση που θέλουμε. Εγώ, σαν εναλλακτική, αν θέλετε, σας δίνω ότι πάνω από αυτό το frosting του βουτύρου που κάνουμε, από αυτή την κρέμα βουτύρου, μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, και κομματάκια φρούτων, αν είναι καλοκαίρι, ας πούμε, ή όπως έχω και εγώ εδώ, αν είναι λάτρης της σοκολάτας κάποιος, λίγη πραλίνα σοκολάτας από πάνω. Οπότε σε κάθε κομμάτι που θα κόβετε θα φαίνεται και η πραλίνα. Λοιπόν. Μπαίνει και Twitter να δώσω δώρο. Όσοι προλάβατε retweet, κάνατε. Ναι, και. Εδώ να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το λευκό, αυτό που περιμετρικά ξεκινάει με λευκό, και το πάμε να αλλάξει. Βάζουμε το δεύτερο που είναι το σοκολάτας. Βάζουμε πάλι από την κρέμα του βουτύρου. Εδώ. Α, μεσαίο βάζει το πιο πολύ σοκολατένιο, ναι. Ε. Αυτό που ξεκινάει με σοκολάτα θα μπει στη μέση για να μπορέσουμε μετά να έχουμε την διχρωμία. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Θα βάλεις πάλι σοκολάτα εδώ ή όχι? Όχι. Έβαλες το προηγούμενο. Θες να βάλουμε? Όχι, όχι. Όπως το πας. Εγώ θέλω τη σωστή συνταγή. Και εδώ, το τρίτο και τελευταίο, στο οποίο εδώ δεν θα βάλουμε από πάνω την κρέμα του βουτύρου, θα βάλουμε περιμετρικά. Μπαίνω Twitter, κορίτσια, καλή επιτυχία. Το δεύτερο δώρο της Άριστον το κερδίζει η Μαρία Αμαράντου. Μπράβο, κορίτσι μου γλυκό. Δικό σου με πολύ αγάπη. Και σήμερα ειδικά το σερβίτσιο της Άριστον, κάθε φορά, αλλά ειδικά σήμερα είναι... Κάθε φορά είναι. Είναι πραγματικά ένα και ένα. Πού πάνε και τα βρίσκουνε, πραγματικά ξέχαστε. Και όποιοι τα έχουν κερδίσει, οι περισσότεροι δεν χαίρομαι, γιατί μου το ανεβάζετε και φωτογραφία και τα βλέπω κι εγώ. Ελένη τα πήρε, είμαι ευτυχισμένη. Δες τα, τσακ, φωτογραφία. Εδώ. Κάνεις εσύ, λοιπόν. Περνάς γύρω-γύρω, ε. Λίγο αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά για να, σε περίπτωση που έχει κενό, να κλείσουμε και στα κενά. Και τώρα θέλω να δεις αυτό που σου έλεγα και πριν. Κάτσε να φέρω και το πιάτο. Για να δω πώς θα το κάνεις. Βλέπεις? Ναι, μωρέ. Πώς το ξέρω ότι θα γίνει έτσι μέσα? Είναι αυτό, το ζητούμενο είναι αυτό που λέγαμε και πριν, έτσι. Το βλέπετε. Το πάμε να αλλάξει στους κύκλους. Α, και να σου δείξω και κάτι τελευταίο. Έκλεψα ένα από τα τριαντάφυλλα από το τραπέζι της Άριστον. Mm-hmm. Και λίγο νερό. Και λίγο ζάχαρη κρυσταλλική. Ναι. Ροδοπέταλα. Είναι καθαρά για διακόσμηση αυτό που θα κάνω. Όπου δεν θέλει. Αλήθουμε με λίγο νερό το ροδοπέταλο. Έλα να σου βάλω μια μπουκίτσα. Έλα, γιατί σε βλέπω κάθεσαι. Πρόσεχε με δεσεις κάτω, γιατί σε χρειαζόμαστε για τη μόδα, όχι τίποτα άλλο. Μα για τη μόδα θα φάω μία μπουκίτσα. Οι θυσίες των μοντέλων. Κόψε ένα κομματάκι. Πολύ ωραίο. Η κρέμα που έχει βάλει μέσα. Αυτή είναι η κρέμα, την είδα, την λυμπίστηκα. Είναι το βούτυρο, παιδιά, που δίνει τη γεύση αυτή. Να τα λέμε αυτά. Είναι χαρακτηριστική μυρωδιά. Πάμε στην άμυνα, καλή μου, γιατί έχει πολύ δουλειά. Έχω πολύ περπάτημα, η πασαρέλα είναι μεγάλη. Εντυπωσιακό, εύκολο και ξαναλέω ότι είναι μια πρόταση για μια τούρτα γενεθλίων, αν θέλετε, για παιδικό πάρτι, για ένα δείπνο. Απλά υλικά, βασικά υλικά τα προϊόντα της Άριστον. Ωραία και όμορφη εικόνα, διαφορετική εικόνα.
όπου όπως είδατε δεν έχουμε κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Ένα μείγμα για κέικ, το χωρίσαμε στα δύο, βανίλια σοκολάτα, η τεχνική συγκεκριμένη που μας δίνει τη διχρωμία. Και ο στολισμός μοναδικός και πάλι. Χρήστο μου, ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το κολλιά σου αξέχαστο.